Τον Δήμαρχο Ρεστιάδας, Διαμάντη Παπαδόπουλο, επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που επικεντρώθηκε η συζήτηση. Συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεστιάδας. Η αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων του επερχόμενου χειμώνα ήταν το θέμα συζήτησης. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ο καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά σε όλους τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρεστιάδας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ρεστιάδας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από ανώτατους αξιωματικούς της Ελλάς, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Δημαρχείο Ρεστιάδας στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον Εύρο, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Βορείου Εύρου και στα οποία εμπλέκεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Την Ρεστιάδα επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από ανώτατους αξιωματικούς της Ελλάς. Ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ρεστιάδας, Διαμαντή Παπαδόπουλο, με τη συνάντηση να επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Βορείου Εύρου και στα οποία εμπλέκεται το αρμόδιο Υπουργείο. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, κεντρικό ρόλο είχε η αναβάθμιση του τελωνίου των Καστανεών, όπου ο Δήμαρχος Ρεστιάδας τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα του συνωστισμού. Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε επίσης το αίτημα για την καθιέρωση ειδικής βίζας για τους Τούρκους πολίτες με στόχο την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού. Έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά να υποδεχόμαστε στο Δήμο μας τον Υπουργό τον κ. Χρυσοχοΐδη. Συζητήσαμε τα θέματα της πόλης μας, συζητήσαμε για την αναβάθμιση του τελωνίου των Καστανιών ώστε να υπάρχει ευκολότερη ροή των επισκεπτών, συζητήσαμε για το θέμα της τριήμερης βίζας και το πώς μπορούμε να το προωθήσουμε περαιτέρω, συζητήσαμε το θέμα του φράχτη και της μετανάστευσης, όπου ο κύριος Υπουργός ήταν ιδιαίτερα καθυστυχωστικός για τα μελούμενα. Και συζητήσαμε βέβαια και τα αναπτυξιακά θέματα της πόλης μας, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή την εθνικά κρίσιμη περιοχή, να μπορέσουμε να ανακόψουμε τη φυγή του πληθυσμού και την οικονομική της ανάπτυξη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον καλωσορίζουμε. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στο Δημαρχείο της Ρεστιάδας, φιλοξενούμενος του Δημάρχου. Τα προβλήματα του Δήμου Ρεστιάδας είναι εθνικά προβλήματα, δεν είναι τοπικά προβλήματα. Έχουν αυτό το χαρακτήρα τον εθνικό και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται μια συνολική ολιστική αντιμετώπιση και διαχείριση. Πράγματι, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την ασφάλεια των συνόρων, για την ασφάλεια της χώρας. Ο Εύρος είναι θωρακισμένος, ο Βόρειος Εύρος ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, τα προβλήματά του είναι πάρα πολύ σημαντικά. Συμμερίζουμε τις αγωνίες και τις ανησυχίες του Δημάρχου και των συνεργατών του. Η κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση της περιοχής. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον μας, να προστατεύουμε δηλαδή τα σύνορα, την ασφάλεια της Ελλάδας, να είναι όλοι οι ευρύτες βέβαιοι ότι επιτελούμε το καθήκον μας και δεν θα σταματήσουμε μέρα και νύχτα, κάθε λεπτό, να υπηρετούμε αυτό το σκοπό. Συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεστιάδας για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Συνεδρίασε το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεστιάδας για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Στη σύσκεψη παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ρεστιάδας, Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου, Μαργαρίτης Αστεριάδης, ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεστιάδας, Κωνσταντίνος Κοσπαντζίδης, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως η πυροσβεστική, η αστυνομία και ο Ερυθρός Σταυρός και τα μέλη του ΤΕΣΟΠ. Τα μέσα, όπως ξέρετε όλοι σας, είτε είστε εντός Δήμου, είτε είστε από άλλες υπηρεσίες, δυστυχώς είναι λιγοστά. Οπότε αυτό που θα μας φέρει καλό αποτέλεσμα είναι ο βέλτιστος συντονισμός. Το έχετε αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια και πριν από μένα ότι αυτό το καταφέρετε με αυτοθυσία, με φιλότιμο, παρότι τα μέσα μας, όπως είπα και πριν, και το προσωπικό μας είναι λιγοστά, να φέρετε τα πράγματα εις πέρας πάντα.
Πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα βελτιωνόμαστε σε αυτό το τομέα. Επειδή εμείς το έχουμε σε πρώτη προτεραιότητα, είμαστε και στην αναζήτηση ενός εξωτερικού συμβούλου να μας δώσει και κάποιες άλλες ίσως κατευθύνσεις στο πώς μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για την πολιτική προστασία, για την προστασία της ζωής των συμπολιτών μας, για την προστασία των περιουσιών των πολιτών μας σε κάθε περίπτωση. Αυτό το τεσό που γίνεται εν ώψη του χειμώνα για τις πλημμύρες και για τις χιονοπτώσεις που πιθανότητα έχουμε. Η κλιματική αλλαγή, όπως ξέρετε, έχει φέρει ακραία φαινόμενα. Είδαμε πρόσφατα τι έγινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι. Πρέπει να καταθέσουμε όλοι τις απόψεις, όλοι τις προβλέψεις και όλοι το καλύτερο να συνεισφέρουν στο καλύτερο δυνατό σχεδιασμό για αυτά που είναι να συμβούν στο χειμώνα που μας έρχεται. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ο καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά σε όλους τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας. Το παρόν στον αγιασμό του δεύτερου δημοτικού παιδικού σταθμού έδωσαν ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος και η Αντιδήμαρχος Παιδείας Χριστίνα Αγγελιλούδη. Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά σε όλους τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβεύση κατεναντίον δωρούμενος και των σωμφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Στο δεύτερο δημοτικό παιδικό σταθμό, ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Διαμαντή Παπαδόπουλου και της Αντιδημάρχου Παιδείας Χριστίνας Γκυλλούδη. Να σας ευχηθώ μια καλή χρονιά, δύναμη στις δασκάλες σας και στους παιδιές, ευλογία και ευτυχία για τα παιδιά. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που είμαστε εδώ, βλέποντας αυτά εδώ τα παιδιά. Στην πραγματικότητα βλέπουμε το μέλλον της πόλης μας, ένα μέλλον το οποίο είναι ελπιδοφόρο και αισιόδοξο. Καλή χρονιά λοιπόν, του χρόνου να είμαστε με υγεία πάλι εδώ. Και εγώ από την πλευρά μου να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά και δημιουργική στα παιδάκια, στους εκπαιδευτικούς, καλή δύναμη και καλή υπομονή και στους γονείς. Από την πλευρά μας εμείς θα πούμε ότι θα είμαστε δίπλα, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις περισσότερες ανάγκες που μπορούμε. Και να ευχηθώ σε αυτά τα παιδιά να περισσέψουν τον χρόνο, να είμαστε πάλι εδώ και να υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Εμείς δύναμη έχουμε, υπομονή έχουμε, θα στηρίξουμε τους παιδικούς και είναι και περισσότερα. Τα είπανε ο κύριος Δήμαρχος και η κυρία Αντιδήμαρχος, καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία και χαμόγελα. Και ό,τι χρειαστείτε είμαστε πάντα διαθέσιμοι. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, στη συζήτηση για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε τη σημασία του μηχανισμού ως ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την αντίδραση της Ευρώπης στις καταστροφές, αλλά και την ανάγκη για ενίσχυση και περαιτέρω βελτιώσεις, καθώς οι απειλές γίνονται πιο σύνθετες και συχνές. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης έχει αποδειχθεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο στην αντίδραση της Ευρώπης σε ένα ευρύ φάσμα καταστροφών. Ωστόσο, καθώς εξελίσσεται η φύση των απειλών, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η απόδοσή του και να εντοπιστούν τομείς βελτίωσης. Εγώ, η χώρα μου, η Ελλάδα, είναι μια χώρα που συχνά δοκιμάζεται από φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η συνεργασία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ήταν σωτήρια σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα, ο Μηχανισμός αυτός Πολιτικής Προστασίας έχει βιώσει μια σημαντική αύξηση των ενεργοποιήσεων τα τελευταία χρόνια, αντανακλώντας την αυξανόμενη συχνότητα και πολυπλοκότητα των καταστροφών. Και ενώ ο μηχανισμός έχει αποδείξει την ικανότητά του να συντονίζει διεθνή βοήθεια, υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της ικανότητάς του, για ταχεία ανάπτυξη και αποτελεσματική κατανομή πόρων. Η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης αντίδρασης στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι αναδυόμενες απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι πανδημίες, απαιτούν καινοτόμες προσεγγίσεις στην πολιτική προστασία. Έτσι λοιπόν,
Κατά την ταπεινή μου άποψη, χρειάζεται να επενδύσουμε σε προηγμένες τεχνολογίες όπως τα drones και η δορυφορική απεικόνηση για την βελτίωση της κατάστασης επίγνωσης και των δυνατοτήτων αντίδρασης. Σύσταση είναι σημαντική για μένα ενός ειδικού κέντρου συντονισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να υπάρξει και μια υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς όπως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, η μείωση του κινδύνου καταστροφών και η ανθεκτικότητα στο κλίμα. Επίσης, όπως έχει υποθεί από τη συνάδελφο προηγουμένως, θα πρέπει να υπάρχει και μια ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς οργανώσεις και τρίτες χώρες για την ενίσχυση της παγκόσμιας προετοιμασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Και πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, είναι, και σημαντική είναι η αύξηση της δημόσιας ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους καταστροφών και ενθάρρυνση της ατομικής προετοιμασίας. Ικανοποιητική κρίνεται η μέχρι τώρα εφαρμογή του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας, γεγονός που αποδεικνύεται από την αύξηση των υπεροριών που δηλώθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στους κλάδους που έχουν ήδη ενταχθεί στο μέτρο αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση των σούπερ μάρκετ. Βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, σημειώθηκε αύξηση στις δηλωθήσεις υπερορίες στα σούπερ μάρκετ, καθώς από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου έως το τέλος του 2023 παρατηρήθηκε αύξηση 61,2%. 73.000 επιχειρήσεις με 750.000 εργαζόμενους από τράπεζες, μεγάλα σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες φύλαξης security, DECO, βιομηχανία και λιανεμπόριο κάνουν πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Πριν από λίγες ημέρες, η χρήση της κάρτας επεκτάθηκε σε πιλωτική φάση αρχικά στους κλάδους του τουρισμού και του υψητισμού για να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2025. Έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι στους μεγαλύτερους κλάδους της εγχώριας οικονομίας προβλέπεται να χτυπάνε την κάρτα την ψηφιακή κατά την προσέλευσή τους και την αποχώρησή τους από το χώρο εργασίας τους, καταγράφοντας επακριβώς το χρόνο φυσικής παρουσίας τους εκεί, με τελικό στόχο η εφαρμογή του μέτρου να επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Επίσης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού και του επισητισμού, ξενοδοχεία, καταλήμματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, χώρια εστίασης, οφείλουν να αξιοποιήσουν την περίοδο προσαρμογής ώστε να εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα και να εγκαταστήσουν τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό που επί της ουσίας είναι ένα τάμπλετ. Από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας δηλώνει ότι ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς θα είναι ανοιχτός και διαρκής, όπως ακριβώς συνέβη και με τους υπόλοιπους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας που έχουν ήδη ενταχθεί στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή ως το τέλος Σεπτεμβρίου ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο νέος ΚΟΚ θα προβλέπει υψηλές ποινές για όσους παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, μιλούν στο κινητό ή δεν φορούν ζώνη ή κράνος. Τα 6 κύρια σημεία του νέου ΚΟΚ είναι η υποχρεωτική χρήση του κράνου, σημείωση της ταχύτητας στον αστικό ιστό, η διαμόρφωση των οδών με στόχο τη μείωση της ταχύτητας και την προώθηση της μικροκινητικότητας, η αντικοινωνική συμπεριφορά, η απενεχοποίηση οχημάτων και η υπευθυνότητα των οδηγών και η υψηλή τιμωρία στις παραβάσεις. Η περιήγηση στο Δήμο Ρεστιάδας θα μας ταξιδέψει στη συνέχεια του δελτίου μας στον οικισμό της ζώνης. Η ζώνη βρίσκεται στον Βόρειο Εύρο προς τη μετωπική γραμμή της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Σε τοποθεσία βορειοανατολικά του χωριού και ανάμεσα στα χωριά Μικρή Δοξιπάρα και Χιλιδόνα υπάρχει τύμβος διαμέτρου 60 μέτρων και ύψους 7,5 που κατασκευάστηκε σταδιακά στις αρχές του 2ου αιώνα πάνω σε φυσικό ύψισμα ώστε ο τύμβος να είναι ορατός από μακριά. Βρισκόταν στον δρόμο που ένωνε την Αδριανούπολη με τη Φιλιππούπολη. Σε αυτόν ενταφιάστηκαν μετά από καύση 4 μέλη μιας πλούσιας οικογένειας γεωκτημόνων και δίπλα στα κτερίσματά τους 5 άμαξες που τους μετέφεραν στην περιοχή του τύμβου, τα υποζύγια τους επίσης και 5 άλογα. Η περιοχή από το 2011 έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος με την ονομασία Τύμβος Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης. Ο οικισμός απέχει από την Ορεστιάδα 39 χιλιόμετρα. Δεν πας μακριά, Κωνσταντίνε μου, δεν πας μακριά, δεν πας κοντά. Πως το
ουρανό του ρέμα, Κωνσταντίνε με ξακουσμένη. Ως του ουρανό του ρέμα, Κωνσταντίνε με ξακουσμένη. Κωνσταντίνη μου, τρεις δυσμάνοι σε σταυρώνα. Μέσα στο σταυροδρόμι, Κωνσταντίνε με ξακουσμένη. Μέσα στο σταυροδρόμι, Κωνσταντίνε με ξακουσμένη. Σε πήρανε Κωνσταντίνη μου, σε πήρανε κι εσύ παϊνά.